Το γκρουπ, παρά τις Κασάνδρες και αν θέλετε τα δημοσιεύματα, όχι από εσάς σίγουρα, αλλά από άλλες ειδησιογραφικές πηγές, η Ελλάδα πήρε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου. Πήρε γραμμένο στην απόφαση του Eurogroup ότι εάν δεν κάνουμε κάτι για το χρέος της χώρας, να καταστεί βιώσιμο, άρα να υπάρχουν εκθέσεις και από το Δυνοτού και από τον ESM, έτσι ώστε να καταστεί βιώσιμο, που σημαίνει ότι θα έρθουν επενδύσεις, ένα άλλο κλίμα της οικονομίας. Αν δεν γίνει αυτό, η χώρα δεν θα μπορέσει να βγει από την κρίση. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη αναφορά, ουσιαστική αναφορά σε απόφαση του Eurogroup. Αυτό είναι κάτι πολύ ουσιαστικό. Και νομίζω ότι κανένας δεν θα διαφωνήσει ότι θα θέλαμε να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη. Όμως την έχουμε την εξέλιξη. Γιατί από τη μία ψηφίσουμε μέτρα σκληρά για να την έχουμε την εξέλιξη και από την άλλη έχουμε την κόντρα μεταξύ Δουνουτού και Σόιμπλε που τελικά τα βρίσκουν. Ευρωπαίους οι οποίοι είναι διχασμένοι ανάμεσα στην άποψη Σόιμπλε Δουνουτού γιατί τώρα είναι κοντά. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η δέσμευση του προηγούμενου Eurogroup του Μαΐου του 2016 που έλεγε ότι οποιαδήποτε κουβέντα για το χρέος θα γίνει μετά το 18, την ολοκλήρωση του προγράμματος. Δηλαδή όλα αυτά είναι μια βαριά σκιά, κύριε Μπάρκα. Και τα μέτρα. Κύριε Παπαδάκη, είναι... Που αποτελούν μια συνέχεια, έτσι, συνθήκες διαρκούς πολιτικής ήττας. Και ξέρετε ποιος από αυτό? Ο κύριος Κουρλέτης. Είναι... Ζούμε σε συνθήκες μιας διαρκούς πολιτικής ήττας. Είμαστε αναγκασμένοι διαρκώς να κάνουμε συμβασμούς. Βέβαια προσθέτει, αλλά ταυτόχρονα να μπορούμε να διακρίνουμε και ποιες είναι οι μικρές έστω δυνατότητες για να σώζουμε ή να κερδίζουμε πράγματα από τη συμφωνία με τους θεσμούς. Μιλάει για μια μικρή πιθανότητα και μια διαρκή πολιτική ήττα, συνθήκες διαρκούς πολιτικής ήττας. Οι συνθήκες διαρκούς πολιτικής ήττας προέρχεται από την θέληση των Ευρωπαίων αξιωματούχων συγκεκριμένων κύκλων να χάσει αυτή η κυβέρνηση. Δεν την θέλουν αυτή την κυβέρνηση. Για αυτό και εμείς μαχόμαστε εναντίον αυτών των ανθρώπων. Και διεκδικούμε για την κοινωνία. Έχουμε κάνει πράγματα για την κοινωνία. Και καλό θα ήταν κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα τα ουσιαστικά να τα δούμε. Εμείς λοιπόν μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, κύριε Παπαδάκη, έχουμε ως στόχο, ως πραγματικό στόχο, ως ουσιαστικό στόχο να βγάλουμε την χώρα από την κρίση. Με δυσκολίες, με δυσκολίες. Με κριτική, με κριτική. Όμως. Σε συνθήκες διαρκούς ήττας. Όμως σε συνθήκες διαρκούς ήττας με πολύ αυτό μικρές. Εισπράττει η κοινωνία. Με νίκες όμως, κύριε Παπαδάκη, οι οποίες είναι ουσιαστικές για ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο έχει φτωχοποιηθεί βάναυσα τα τελευταία χρόνια. Οι μικρές δυνατότητες για να καταφέρουμε αυτό που λέτε όμως. Και πραγματικά αυτές οι θυσίες στο όνομα των μικρών δυνατοτήτων έχουν αποτέλεσμα και αντίθεση στην κοινωνία. Απολύτως. Και για αυτό η κυβέρνηση έχει βάλει ως ουσιαστικό στόχο και ως δέσμευση το θέμα του χρέους. Κύριε Καλιάνο. Κύριε Παπαδάκη, πρέπει να καταστεί σαφές.